πώς κρίνεις εσύ, σαν νέο παιδί που είσαι, την μία τάση που υπάρχει τώρα στο ραπ και μάλιστα σε στίχους και τραγούδια σαν του Sin Boy? Και εμένα μ' αρέσει να ακούω τέτοια μουσική. Δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω, όμως δεν μου ταιριάζει νομίζω. Όταν ο κόσμος περνάει καλά, του αρέσει κάτι, δεν πρέπει να κρίνεις αρνητικά οτιδήποτε είναι αυτό. Πιστεύεις ότι το ταλέντο δεν φτάνει, πρέπει να έχει κάποιες δημόσιες σχέσεις για να είναι καλά? Να είναι... Ναι, είναι λογικό αυτό. Σήμερα παίζουν, επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, μεγάλη προσφορά, λίγη ζήτηση. Όλοι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά, πολλά περισσότερα από ό,τι κάναμε πριν χρόνια. Πράγματα τα οποία πολλά είναι ψεύτικα. Με ψεύτικα views, με ψεύτικες μεταδόσεις ραδιόφωνα, με ψεύτικα, ψεύτικοι πελάτες σε μαγαζιά. Ο κόσμος ξέρει πλέον. Ήμουν πάντα της απόψης ότι η φωνή δεν παίζει ρόλο στο να κάνει κάτι, να πάει καλά κάποιος καλλιτέχνης. Το ταλέντο και το άστρο δεν είναι στη φωνή μόνο. Κλείσε το στόμα, ο πόνος δεν σβήνεται κι απ' τη ζωή σου εγώ. Νύχτα, γιατί δουλεύεις νύχτα. Έχεις και βραδινό μαγαζί. Έχεις και την οικογένεια. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά, γίνεται? Κοίταξε, είμαστε δραστήριοι και οι δύο νέοι και ορεξάτη για ζωή και για δουλειά. Δεν είσαι παντρεμένος? Δεν έχω παντρευτεί ακόμα, όχι. Έχεις τρία παιδιά, είσαστε τόσο καιρό. Πόσο καιρό είστε με τη Λένα? 12 χρόνια. Φοβάσαι μήπως σου πει όχι και δεν της έχεις κάνει πρόταση? Το όχι δεν το φοβήθηκα ποτέ. Αν δεν υπάρχει το όχι, δεν θα υπάρχει το ναι. Είχα και μια θεωρία πάντα. Αν δεν έχεις παντρευτεί, δεν μπορείς να χωρίσεις. Δεν μπορεί να μου πει σε χωρίζω αυτή τη στιγμή. Ούτε εγώ μπορώ να την πω σε χωρίζω. Είχες ποτέ ένα ακραίο θαυμασμό από κάποια θαυμαστριά σου? Και τη στιγμή παρουσιάζω κάτι. Μπορεί να γίνω σεξουαλικός, μπορεί να προσελκύσω κάποια σεξουαλικά. Αυτή κάποια μπορεί να έχει πιει. Μπορεί να έχει χωρίσει. Μπορεί χίλια δύο πράγματα που να την οδηγήσουν να σου φερθεί λίγο ανήθικα. Υπάρχει και ο αντρικός βιασμός. Δεν είναι μόνο γυναικείος βιασμός. Είχες τέτοιο πράγμα? Βέβαια. Ο άντρας δεν βιάζεται σωματικά, βιάζεται ψυχικά πρώτα. Οι γυναίκες με την ένδυσή τους βιάζουν πρώτα την ψυχή του άντρα. Και έτσι ο άντρας δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, υποκύπτει.